Είμαι η Αναστασία Ζήση, καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχω μία εισήγηση για την ταξική διάσταση της πανδημίας COVID-19. Η εισήγησή μου στοχεύει στην παρουσίαση και τη συζήτηση των μηχανισμών που επιδείνωσαν λόγω της πανδημίας COVID-19 τις υφιστάμενες κοινωνικές ανισότητες για να καταδείξει ότι οι δημόσιες δηλώσεις των πολιτικών ηγετών «Είμαστε όλοι μέσα στην ίδια βάρκα» στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης. Με βάση τα καλώς εδραιωμένα θεωρητικά μοντέλα της ψυχοκοινωνικής αιτιότητας και της ληστικής αποστέρησης, ήταν σαφώς αναμενόμενο ότι η πανδημία COVID-19 θα λειτουργούσε ως επιταχυτής των ταξικών ανισοτήτων. Γνωρίζουμε από την πλούσια βιβλιογραφία της δημόσιας υγείας και της επιδημιολογίας της υγείας ότι το στρες που συνδέεται με τις χρόνιες αδειξότητες και οι οποίες είναι μεγαλύτερη συχνότητα και σφοδρότητα βιώνουν τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, συνδυαστικά με τις αντικειμενικές υλικές στερήσεις, μειώνουν τις δυνάμεις του ανισοποιητικού και καθιστούν την κατάσταση υγείας πιο ευάλωτη και ευπαθή σε ιούς και επιδημίες. Οι μηχανισμοί επιδείνωσης των ταξικών ανισοτήτων λόγω της νόσου COVID-19 είναι και άμεση και έμεση. Σχετίζονται α με την αρχική άνηση κατανομή των προσδιοριστών υγείας και ψυχικής υγείας και τις επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται με την επέλαση της πανδημίας. Και δεύτερον, με την άνηση κατανομή των συνθηκών διακινδύνευσης λόγω των μέτρων της ολικής και μαζικής ακινητοποίησης και αυτοαπομόνωσης του πληθυσμού, συνδυαστικά με τις φιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που επέβαλαν περικοπές στο κράτος πρόνοιας. Οι μαύροι δείκτες της θνησιμότητας και της νοσηρότητας σχετιζόμενοι με την πανδημία της νόσου COVID-19, όπως και τα οικονομικά κόστη τα οποία προκλήθηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διασποράς της νόσου, συνδυαστικά με το κοινωνικό τους αντίκτυπο, καθιστούν τη σύγχρονη πανδημία ως το πρώτο συλλογικό τραύμα που σημάδεψε την ανθρωπότητα μετά τις φρικαλαιότητες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο πάνελ για την προετοιμασία και την αντίδραση απέναντι στην πανδημία, το κοινωνικό κόστος πανδημίας έχει ήδη καταγραφεί στην όξυνση των ανισοτήτων και της γενικευμένης βίας, την αύξηση της μαθησιακής φτώχειας και τη μεγέθυνση των έμφυλων διαχωρισμών. Ο κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας είναι ισχυρότερος μεταξύ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και σε περιοχές ή επικράτειες οι οποίες συγκεντρώνουν τους χειρότερους δείκτες άνησης κατανομής εισοδήματος και πλούτου. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση είναι σαρωτικά αρνητικές. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, το κλείσιμο των σχολείων και η μετάπτωση στην τηλεκπαίδευση κατά την περίοδο της καραντίνας οδήγησε πλέον 72 εκατομμύρια μαθητών και μαθητριών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κίνδυνο της μαθησιακής φτώχειας ή αλλιώς στην απουσία της βασικής ικανότητας για ανάγνωση και κατανόηση ενός απλού κειμένου στην ηλικία των 10 ετών. Η προσωρινή αναστολή των σχολικών μονάδων σε περισσότερες από 180 χώρες ανά τον κόσμο κράτησε ένα ποσοστό 91% εκτός σχολικής διαδικασίας. Για τους πιο φτωχούς και ευάλωτους μαθητές, κάθε απώλεια σχολικής ημέρας είχε πολλαπλά κόστη. Μαθησιακά, κοινωνικότητας, αλλά και μια ασφαλού ζώνης, προστασίας και φροντίδας με ένα ζεστό γεύμα. Πέρα από τις ορατές περιφερειακές ανισότητες, η όξυνση των ανισοτήτων, οφειλόμενη στη σύγχρονη πανδημία, συνδυαστικά των μέτρων περιορισμού, διόγκωσαν τις ήδη υπάρχουσες αντικσότητες ορισμένων κοινωνικά ευάλωτων ομάδων σε σύγκριση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην άτυπη κρίζα εργασία, σε μικρές επιχειρήσεις, όπως και οι αυτοαποσχολούμενοι και οι αυτοαποσχολούμενες, μαζί με τις γυναίκες στην επισφαλή εργασία, ομάδες που είναι διαχρονικά αποκλεισμένες, όπως οι ηθαγενικές κοινότητες, θα πρέπει να είναι στο κέντρο των μέτρων προστασίας. Χωρίς αμφιβολία, η πανδημία έχει επιδεινώσει τις ήδη υπάρχουσες έμφυλες ανισότητες σχεδόν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα από την Ευρώπη, αντιστρέφοντας τη θεσμική πρόοδο που μέχρι τώρα έχει επιτευχθεί κατά τα τελευταία χρόνια ως προς την ισοτιμία των φύλων. Οι γυναίκες είναι εκείνες που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Οι γυναίκες αποτελούν το 75% του νοσηλευτικού δυναμικού, βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σύγκριση με τους άνδρες και είναι οι πρώτες οι οποίες θα χάσουν τη δουλειά τους. Επιπλέον, οι γυναίκες επομίζονται περίπου περισσότερο από 2 ώρες τη φροντίδα των εξαρτημένων μελών μαζί με την οικιακή εργασία αλλά και την τηλεκπαίδευση των παιδιών κατά την περίοδο της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων της καραντίνας και παρά τις σημαντικές διαφορές που έχουν καταγραφεί μεταξύ των χωρών. Η έφυλη βία αυξήθηκε ως προς
όλες τις διαφορετικές μορφές και διαστάσεις της, κυρίως στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στους χώρους εργασίας. Η οικογενειακή εστία είναι ο κατεξοχήν χώρος, όπου οι γυναίκες εκτίθεται στη βία των συμβίων τους. Τα μέτρα περιορισμού για την αποφυγή της διασποράς σε μεγάλο βαθμό δημιουργήσαν ένα κλίμα ασφυξίας στις οικογενειακές εστίες, το οποίο αύξησε σημαντικά το κίνδυνο για τη συντροφική διαπροσωπική βία. Αυτή η αυξημένη διακινδύνευση, συνδεόμενη με τις συνθήκες της αναγκαστικής, εντατικής και δυστυχισμένης συμβίωσης, ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις έμφυλες οικονομικές ανισότητες που κατατάσσουν τις γυναίκες χαμηλότερα κλιμάκια μισθολογικά συγκριτικά με τους άντρες και πιο συχνά κατέχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας. Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει ότι οι νέες μορφές φτωχοποίησης θα κάνουν την εμφάνισή τους, ιδιαίτερα στις μεσαία εισοδηματικές χώρες, και ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου 88 έως 115 εκατομμύρια, θα εξωθηθούν στην ακραία φτώχεια. Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, πλήττουν τόσο τα μεσαία όσο και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, αλλά κυρίως τα πιο αδύναμα. Οι μεταβολές που προκλήθηκαν στις αγορές είναι σαρωτικές και εύλογα θεωρούνται ως μείζονες και ιστορικής σημασίας, καθώς εμφανίστηκαν νέες μορφές απομακρυσμένης απασχόλησης, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ενίσχυση της αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης, αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα, όπως και στις δομές απασχόλησης. Παγκοσμίως αυξήθηκαν τα ποσοστά της αδράνειας, ακόμη και υψηλότερα της ανεργίας, τα οποία κυρίως καταγράφονται στους νεότερους πληθυσμούς. Ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες του πεδίου επισημαίνουν ότι αυτές θα διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, των συνθηκών και της χρονικής περίοδου λόγω των κοινωνικών, πολιτισμικών και άλλων μεσολαβήσεων. Ποιες μπορεί όμως να είναι αυτές οι επιδράσεις της συμβίωσης με την πανδημία στην ψυχική υγεία των πολιτών? Η Μπάμπρα και οι συνεργάτες τους από το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχουν εμπειρικά στοιχεία από διαχρονικές και αρχαιακές μελέτες, οι οποίες ενδιαφέρθηκαν για την ταξική κατανομή των πανδημιών με έμφαση στην πανδημία της Ισπανικής γρίπης το 1918 και την πανδημία Ιτα-1-1 το 2018 που προκάλεσαν εκατομμύρια θανάτων. Οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν την άνηση επιβάρυνση των φτωχών στρωμάτων, περιφερειών και φτωχογειτονιών και τροφοδότησαν την έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19 με βάση την τάξη, το φύλο και την εθνικότητα. Από την έναρξη της πανδημίας, τα ερευνητικά κέντρα καταγράφουν ότι η μόλυνση από την νόσο ήταν 6 με 7 φορές υψηλότερη στις φτωχογειτονιές της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας σε σύγκριση με περιοχές με ανώτερη εισοδηματική σύνθεση. Για να δούμε τώρα ποιοι είναι οι μηχανισμοί που προκαλούν τις ταξικές ανισότητες λόγω της πανδημίας. Η πανδημία της νόσου έπαιξε το ρόλο του επιταχυτή στις κοινωνικές ανισότητες και αυτό σημασιοδοτήθηκε μέσω του επινοημένου όρου «συνδημία» για να περιγράψει τη δυναμική αλληλεπίδραση και την αμοιβαία ενισχυτική σύνδεση μεταξύ των ασθενειών, των επιδημιών και των κοινωνικών οικονομικών δυνάμεων μεγάλης κλίμακας που τις προκαλούν. Υφίσταται λοιπόν συνδημία όταν οι παράγοντες κινδύνου ή οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας συσσωματώνονται με δύο ή περισσότερες ασθένειες ή επιδημίες ταυτόχρονα ή διαδοχικά, επιδεινώνοντας την πρόγνωση της νόσου, την επιδημιολογία των χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων και το κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα. Με άλλα λόγια, η συνδημία συνιστά ένα πολύπλοκο δίκτυο από διαδοχικές ή ταυτόχρονες επιδημίες ή συστάδες ασθενειών εντοπισμένες σε κοινότητες πληθυσμών, οι οποίες διαπλέκονται με δομικούς παράγοντες, μέτρα πολιτικής που αναπαράγουν και μεγεθύνουν τις υφιστάμενες ανισότητες. Επομένως, η επικράτηση και η σοβαρότητα της νόσου COVID-19 επιδεινώνεται σε περιοχές και κοινότητες πληθυσμών με προϋπάρχουσες επιδημίες χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων, τις οποίες γνωρίζουμε από άλλες μελέτες πολύ καλά ότι αυτές είναι φτωχογειτονιές, υποβαθμισμένες περιοχές με υψηλή έκθεση σε ρήπους, με υψηλά ποσοστά ανεργίας και υψηλή μειονοτική παρουσία, αυτές δηλαδή που εμφανίζουν παράγοντες υψηλής κλινικής διακινδύνευσης για καρδιακιακά νοσήματα, σακχαρώδη, διαβήτη, υπέρταση, παχυσαρκία, κάπνισμα και παθήσεις του αναπνευστικού όπως και νεοπλάσματα. Η άνεση έκθεση και κατανομή των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας, εργασιακές συνθήκες, πρόσβαση υπηρεσίες και αγαθά, στέγαση και δίκτυα στήριξης προκαλούν τις ταξικές ανισότητες, την επικράτηση των χρόνιων μη μεταδοτικών νόσων και με τη σειρά τους αυξάνουν την άνηση μόλυνσης στην νόσο COVID-19 και τις επιπλοκές της.
Ένας από τους κρίσιμους προσδιοριστές της υγείας είναι οι εργασιακές συνθήκες και οι σχέσεις εργασίας. Η ανειδίκευτη απασχόληση συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά πιέσεων και άλλων κινδύνων που επηρεάζουν την εμφάνιση των χρόνιων νόσων και συχνά αυτές συνδέονται με το στρες. Έτσι, οι ανειδίκευτοι εργάτες κινδυνεύουν διπλά από τη μόλυνση της νόσου. Πρώτον, μέσα από τη βιολογική τους ευαλωτότητα και τα υποκείμενα νοσήματα συνδεόμενα με τις εργασιακές αντικσότητες που βιώνουν, και δεύτερον, όντας στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών καθαριότητας και τροφοδοσίας κατά την περίοδο της πανδημίας, εκτίθεται άμεσα στη μόλυνση του ιού, αλλά και έμεσα μέσω της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας είναι χαμηλότερη σε περιοχές υλικά αποστερημένες, όπως και σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ οι ανάγκες υγείας σε υψηλότερο βαθμό παραμένουν ακάλυπτες. Δομικό στοιχείο που επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την υπερφόρτωση του συστήματος λόγω της χρήσης της πανδημίας. Άλλος κρίσιμος προσδιοριστής της υγείας αφορά στις στεγαστικές συνθήκες, την ποιότητα δηλαδή της κατοίκησης και το συνωστισμό των ατόμων μέσα σε λίγα τετραγωνικά, τα οποία προκαλούν ευαλωτότητα μόλυνσης, άσθηματος και άλλων νοσημάτων του αναπνευστικού, όπως και οικιακών ατυχημάτων. Αυτές οι ανισότητες επιδεινώνονται από μια πανδημική συνθήκη, όπως αυτή που διανύουμε τώρα της COVID, μεγεθύνοντας την ένταση της νοσηρότητας λόγω υψηλής μετάδοσης και αυξάνοντας το κίνδυνο για προώρη θνησιμότητα. Οι επιπτώσεις της νόσου COVID στη μεγέθυνση των κοινωνικών ταξικών ανισοτήτων διερευνώνται επίσης μέσω των πρωτόγνωρων μέτρων ελέγχου που εξαναγκαστικά και με επίγοντα χαρακτήρα εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις των χωρών και τα ιατρικά επιτελεία για τη μετάδοση της νόσου και τον περιορισμό του υγιεινού φορτίου. Παρατεταμένη ολική και μαζική ακινητοποίηση, περίκλειστη αυτοαπομόνωση και ο ψυχολογικός αντίκτυπος που διαφοροποιημένα αυτά προκάλεσαν μεταξύ των κοινωνικών ομάδων στη βάση της επαγγελματικής και της κοινωνικο-οικονομικής τους θέσης. Είναι προφανές ότι τα μέτρα ακινητοποίησης επηρέασαν τους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας, διαμορφώνοντας ένα ταξικό αποτύπωμα άνισης κοινωνικής επιβάρυνσης, όπως αυτό καταγράφηκε στις σκοτεινές στατιστικές της διάχυτης βίας, του εθισμού στο αλκοόλ, της ψυχολογικής πτώσης και της αδράνειας και της άνισης πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών για θεραπεία άλλων νοσημάτων κατρακύλησε στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα τη χρήση ιδιωτικών πόρων περίθαλψης, η οποία είναι αντικειμενικά εφικτή μόνο για τα υψηλά οικονομικά προνομιούχα στρώματα. Επομένως, καταγράφονται ταξικές ανισότητες στους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, συνδεόμενες με τις ακάλυπτες ανάγκες υγείας των χαμηλότερων εισοδηματικά κοινωνικών τάξεων, λόγω του επιφορτισμένου από την πανδημία δημόσιου υγειονομικού συστήματος. Σε αυτόν τον κοινωνικό και υγειονομικό κλονισμό προστίθεται και ο οικονομικός κλονισμός, ο οποίος τεκμηριωμένα από προηγούμενες μελέτες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008 και της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, έχει καταδείξει τις ισχυρές επιπτώσεις στη ψυχολογική υγεία εκείνων που βρέθηκαν στην αδράνεια εκτός εργασίας, ποσοστά αυτοκτονιών, εθισμού στο αλκοόλ, ψυχοτρόπους ουσίες και κατάθλιψη. Ένα σώμα εμπειρικών ερευνών έχει καταδείξει ότι οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης κατά την προηγούμενη δεκαετία ήταν ισχυρότερες σε περιοχές με ήδη προηγούμενα υψηλά ποσοστά ανεργίας, και αυτοί οι οποίοι έμειναν πίσω κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοτραυματισμού και καταρακωμένης ψυχικής υγείας. Επιπρόσθετα, η ανεργία και οι διαπιστωμένες αρνητικές της επιπτώσεις, τις οποίες τη γνωρίζουμε από τη διεθνή βιβλιογραφία χρόνια τώρα, είναι πιο πιθανό να βιωθούν από ανειδίκευτους εργάτες ή από εργάτες με χαμηλές δεξιότητες, οι οποίοι διαμένουν σε οικονομικά ευάλωτες περιοχές. Με βάση επομένως αυτό το προηγούμενο εμπειρικό υλικό, αναμένουμε ότι οι οικονομικές συνδεόμενες με την οικονομική κρίση της πανδημίας θα έχουν άνηση κατανομή του ψυχικού βάρους, με έμεσες ή και έμεσες συνέπειες στη μεγέθυνση των ανισοτήτων στην υγεία. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μεγέθυνση αλλά και η βάθηση των ανισοτήτων είναι συνάρτηση των κεντρικών πολιτικών και της κατεύθυνσης του πολιτικού πράτη σε σχέση με την παρουσία του κοινωνικού κράτους. Για παράδειγμα, χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες επέβαλαν σκληρά μέτρα λιτότητας αμέσως μετά την κρίση του 2008, εμφάνισαν μια δραματική επιδείνωση των ανισοτήτων στην υγεία σε επίπεδο πληθυσμού σε σύγκριση με χώρες όπως η Ισλανδία, η Σουηδία και η Γερμανία, οι οποίες διατήρησαν τους δημόσιους προϋπολογισμούς υπέρ του κράτους πρόνοιας.